Τελικά θα στηθεί πασαρέλα στον Ιερό Βράχο. Πριν από λίγα λεπτά λοιπόν βγήκε η απόφαση. Πάμε αμέσως στην Ειρήνη Βασάλου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, να μας πει τι αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ναι ή όχι στην επίδειξη. Αντριάννα, ομόφωνα αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για την παραχώρηση της Ακρόπολης την 1η Ιουνίου στον διάσημο οίκο Μόδας Γκούτσι, προκειμένου να πραγματοποιήσει, όπως είπες και εσύ, επίδειξη μόδας μπροστά στον Παρθενώνα. Σύμφωνα με το σχετικό, η μνημεία του Ιερού Βράχου, που είναι σύμβολα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και η σπουδαιότητά τους δεν συνάδει με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Επικοινωνήσαμε με την Υπουργό Πολιτισμού, Βία Κονιόρδου, η οποία δεν μπορούσε να είναι μαζί μας ζωντανά, γιατί μόλις τελείωσε η συζήτηση για αυτό το θέμα. Ωστόσο, μας είπε ότι επειδή την τελική απόφαση θα την πάρει η Υπουργός, συμφωνεί με τη γνωμοδότηση, γιατί ο Παρθενώνας είναι ένα μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και οφείλουμε να το προστατεύουμε ως Έλληνες, ιδίως όταν το αίτημα για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ζωντανό. Θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί από ό,τι μάθαμε, ο οίκος Γκούτσι θα προσέφερε 2 εκατομμύρια ευρώ για έργα αναστήλωσης δίρυσης αρχαίων μνημείων, είτε πάνω στο βράχο της Ακρόπολης, είτε οπουδήποτε αλλού ήθελε το Υπουργείο Πολιτισμού σε βάθος πενταετίας, αν γινόταν δεκτό το αίτημά του να γίνει η επίδειξη μόδας μπροστά στον Παρθενώνα. Ωστόσο, μέλη του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, χαρακτήρισαν προσβλητική την οποιαδήποτε εκχρηματισμένη διαδικασία για τον Παρθενώνα, που είναι, όπως τονίστηκε επανειλημμένως, ένα μοναδικό πολιτιστικό μνημείο της ανθρωπότητας. Στην εισήγηση της, μάλιστα, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων είχε προτείνει τρεις εναλλακτικούς αρχαιολογικούς χώρους: το προάβλιο του Ηρωδίου, το άστερο Πικιόνι στο Λόφο Φιλοπάπου και τον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπίου. Όμως οι εκπρόσωποι του οίκου, τρεις συγκεκριμένα εκπρόσωποι του οίκου, ανάμεσά τους ήταν και ο διευθυντής της παγκόσμιας, όπως είπε τον τίτλο, της παγκόσμιας επικοινωνίας του οίκου, που ήταν παρόντες στη γνωμοδότηση, επέμεναν μόνο για τον Παρθενώνα. Αντριάννα. Να σε ευχαριστήσουμε, θα έχουμε σε πολύ.